En el nombre de Allah, te bendecimos que te fieles para nosotros. Το κήρυγμα της Παρασκευής σήμερα έχει ως τίτλο «Η έννοια της Ισλαμικής Διαθήκης Ασφαλείας στην σύγχρονη εποχή». Η δόξα ανήκει στον Αλλά τον Κύριο του Σύμπαντος που είπε στο ιερό του βιβλίου να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας διότι θα λογοδοτείτε για αυτές τις υποσχέσεις. Μαρτρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά και μαρτρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι ο δούλος του και απεσταλμένος του. Ο οποίος είπε στο ιερό του βιβλίο «Οι εκλεκτοί δόλοι του Αλλά είναι εκείνοι που τηρούν τις υποσχέσεις τους, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μοίρα της οικογένειάς του, συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως». Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ασφαλείας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας. Η εκπληρώση της σχέσης και των υποσχέσεων είναι μεγάλη ηθική ανθρώπινη αξία. Υποστηρίζει την δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια μεταξύ των λαών και προάγει τη συνεργασία, την φιλία, την πρόοδο και την ανάπτυξη μεταξύ των μελών της ίδιας της κοινωνίας. Γι' αυτό η τήρηση των υποσχέσεων θεωρείται σημαντικός κλάδος της πίστης και μία απόδειξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Είναι μεγάλη θεϊκή διαμόρφωση και ευγενές ήθος του προφήτη και μία σωστή ισλαμική συμπεριφορά. Το Ισλάμ διατάζει τους πιστούς να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους όπως αναφέρει το παραπάνω εδάφιο. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που αναφέρει το εν λόγω εδάφιο. Να τηρήσετε την υποσχεσή σας που δώσατε εν ονόματι του Αλλά και να μην παραβιάσει τον όρκο σας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους που δίνουν στον Αλλά ή γενικά που δίνει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό όποιος δίνει υπόσχεση, όπως δίνει δηλαδή τον λόγο του, πρέπει να μην τον παραβιάσει και να το σεβαστεί. Το Κοράν υποστηρίζει ότι εκείνοι που τηρούν τις υποσχέσεις τους έχουν αληθινή πίστη και σέβονται τον Αλλά. Τονίζει το ίδιο το Κοράν, εκείνος που τηρεί τις υποσχέσεις του και φοβάται τον Αλλά διότι ο Αλλά αγαπάει τους θεοφοβόμενους. Αυτοί που τηρούν τις υποσχέσεις τους θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή από τον Αλλά, όπως αναφέρει το Κοράνι, όποιος τηρήσει την υποσχεσή του που δίνει υπόδεση στον Αλλά, τότε ο Αλλά θα του δώσει μεγάλη ανταμοιβή, δηλαδή θα το ανταμέψει με μεγάλη ανταμοιβή. Επίσης τονίζει, εκείνοι που δίνουν πίσω αυτό που τόσο εμπιστεύονται, και τηρούν τις υποσχέσεις τους, εκείνοι που καταθέτουν τη μαρτυρία τους, εκείνοι που τηρούν τις προσευχές τους, αυτοί που θα πούν στον παράδεισο και θα τιμηθούν καταλήλως. Ο προφήτης επινούσε την τήρηση των υποσχέσεων και προειδοποιούσε τους ανθρώπους από τους να παραβιάσουν τις υποσχέσεις, διότι η παραβίαση των υποσχέσεων γενικά οδηγεί στην καταστροφή και προκαλεί μίσους μεταξύ των ανθρώπων. Ο προφήτης είπε όποιος έχει ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι υποκριτής, ψεύδεται όταν μιλά, δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, παραδίδει αυτό που το εμπιστεύονται. Επίσης είπε οι πιστοί τηρούν τις προποθέσεις τους, εκτός και αν πρόκειται για κάτι, μία προπόθεση δηλαδή που επιτρέπει κάτι απαγορευμένο ή απαγορεύει κάτι επιτρεπτό. Είπε επίσης, την ημέρα της κρίσεως ο Αλλά θα συγκεντρώσει τους ανθρώπους όλους και τότε όποιος παραβίασε την υποσχεσή του θα υποθεί ότι αυτός είναι παραβάτης της μιας υπόσχεσης. Και ότι μεταξύ των
διαθήκων επιβάλλει η Σαρία να τηρηθεί. Απαιτεί η Σαρία δηλαδή να τηρήσει ο άνθρωπος αυτό που υπόσχεται. Στην σημερινή μας εποχή υπάρχει αυτό που λέγεται η θεώρηση, η άδεια δηλαδή εισόδο σε μια χώρα που χορηγεί η χώρα αυτή σε, ξένους πολίτες, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι επισκέπτες, είτε είναι άνθρωποι που μεταναστεύουν σύμφωνα με τους κανόνους και τις διεθνείς διαθήκες που αφορούν τους διπλωμάτες και τις διεμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών. Ή με όποιον άλλον εγκεκριμένων τρόπων που θεωρείται νομίμως και αναγνωρισμένος και ισχύει για την χώρα υποδοχής. Από τη στιγμή που το άτομο αυτό αποκτά άδεια διαμονής, η άδεια εισόδου σε μία χώρα, έχει απαραβίαστο δικαίωμα και αυτό από αυτό το κράτος και από τους πολίτες φυσικά. Αυτή η διαθήκη η οποία δόθηκε ή χορηγήθηκε από το κράτος είναι δεσμευτική για όλους τους πολίτες της χώρας και για το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί ούτε να ανακληθεί, ούτε να καταργηθεί, ούτε να διαιρεθεί, διότι προστατεύεται από τον νόμο, από το διεθνής δηλαδή νόμο και από την Σαριά. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρατηρεί κάτι που βλάπτει τη χώρα ή την ασφαλειά της, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μεταβιβάσει αυτό στους αρμόδιους τομείς για να μπορέσουν να εφαρμόσουν στους νόμους παραπάνω στους παραβάτες. Δεν μπορεί ο πολίτης να εφαρμόσει ο ίδιος στους νόμους, αυτό οδηγεί στο χάος. Επίσης υπονομεύει την ίδια τη χώρα και τους νόμους της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά καθήκοντα και υποχρεώσεις της Σαριά από νομική, εθνική και θρησκευτική άποψη. Η αληθινή μας θρησκεία ενισχύει τη διαθήκη ασφαλείας και το καθήκον απέναντι στους άλλους. Το καθήκον των μουσουλμάνων είναι ίδιο. Άρα καθήκον όλων των μουσουλμάνων στην τήρηση των υποσχέσεων είναι ίδιο. Αν ένας μουσουλμάνος λοιπόν δίνει το λόγο του σε μία διαθήκη, τότε πρέπει όλοι οι μουσουλμάνοι να το σεβαστούν αυτό. Σε περίπτωση που αυτή η διαθήκη γίνεται σε νομικό πλαίσιο, τότε πρέπει να υπάρχει τήρηση των υποσχέσεων και αναμφίβολα απαιτεί εκπληρώση από όλους τους ανθρώπους. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που διατηρεί τις συμφωνίες και τις διαθήκες. Είναι η θρησκεία που δεν αναγνωρίζει την απάτη, την προδοσία. Δεν αποδέχεται ή δεν αποδέχθηκε ποτέ ούτε ο προφήτης ούτε οι συντροφοί του να έχουν παραβιάσει τις υποσχέσεις τους ή να έχουν κάνει μονομερούς ανάκληση των υποσχέσεων. Όταν ο Μουάβια ibn Abi Sufyan την ευλογία των Αλλάων να έχει, ήθελε να κατευθυνθεί στα σύνορα, περιμένοντας να λήξει την συμφωνία του με τους Βυζαντινούς, τότε ένας σύντροφος του προφήτη, λέγεται Άμρο ibn Άφσα, του φώναξε δύο φορές ο Θεός ένα μεγάλος και του είπε ότι άκουσε τον προφήτη ότι δεν επιτρέπεται όποιος έχει συμφωνία με ανθρώπους, τότε να μην την παραβιάσει ούτε να την ανακλείσει μονομερούς, αλλά πρέπει να τους πληροφορήσει. Και αμέσως γύρισε ο Μουάβια ξανά. Υπάρχουν πολλές πράξεις όπου δείχνουν το μεγαλείο του Ισλάμ και αντανακλούνται στις διαταγές που έδωσε ο Αλλάς στον προφήτη του, ότι πρέπει να παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο που τη ζητά, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι απολυθιστής ή ειδωλολάτρης ή γυναίκα άπιστος, μέχρι να ακούσει τα λόγια του Αλλά και μετά να τον γυρίσει πίσω στον τόπο του με ασφάλεια. Ο προφήτης έχει ριζώσει αυτές τις υψηλές αξίες και τις μεγάλες
που πραγματοποιούν την ασφάλεια, την ειρήνη και την ολοκλώρηση των υποσχέσεων. Επίσης οδηγεί στην πραγματοποίηση του καλού των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Σημειωτό είναι το γνώσιο ότι ο προφήτης είπε: δεν πιστεύει εκείνος που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τον εμπιστεύονται. Δεν πιστεύει εκείνος που δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, ούτε τις συμφωνίες του. Είπε επίσης, όποιος σκοτώνει κάποιον που έχει συμφωνία ειρήνης μαζί του ή μαζί τους, τότε δεν θα μυρίσει ποτέ τον παράδεισο και η μυρωδιά τους, δηλαδή η μυρωδιά του παραδείσου, αναχνεύεται σε απόσταση 40 χρόνων. Επίσης είπε, ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει κανέναν άνθρωπο, ό,τι με το λόγο, ό,τι με το χέρι του, και ο πιστός είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Μια άλλη ιστορία που αποδεικνύει την ετήρηση του προφήτη για τις υποσχέσεις του είναι αυτό που είπε ο Χουδάιφα μπν Ιαμάν και με τον πατέρα του, όταν ήθελαν δηλαδή να ταξιδέψουν στον προφήτη, τους συνέλαβαν οι ιδωλολάτρες και τους ρώτησαν αν θελήσουν να μεταναστεύσουν, να ταξιδέψουν δηλαδή στον προφήτη για να τον να πολεμήσουν υπέρ του στην μάχη του Μπάτρ. Εκείνοι είπαν ότι το μόνο που θέλουν είναι να ταξιδέψουν στη Μεδίνα. Και μετά τους δώσανε το λόγο. Όταν έφτασαν όμως στον προφήτη και το αφηγήθηκαν την ιστορία, τους διέταξε ο προφήτης να τηρήσουν την υπόσχεση που δώσανε στους άπιστους, λέγοντας: τηρήστε την συμφωνία μαζί τους και ο Αλλά θα μας βοηθήσει. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι είναι καθήκον μας να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις διαθήκες μας. Τις διαθήκες και το κράτος που δεσμεύεται το κράτος απέναντι σε κάθε άνθρωπο που εισέρχεται μέσα με νομικό τρόπο, πρέπει να συνεργαστούμε για να φυλάξουμε τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ιδιωτική ζωή του ανθρώπου που εισέρχεται στη χώρα. Πρέπει να τον υποδεχόμαστε με φιλοξενία και με καλό τρόπο για να δει ο ίδιος ή η ίδια το μεγαλείο της θρησκείας μας, το βάθος του πολιτισμού μας και την εξέλιξη της ανθρωπιάς μας. Συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση μιας διανοητικής εικόνας που θέλουμε να μεταφέρουμε για την θρησκεία μας, την πατρίδα μας και για την κοινωνία μας, που είναι αυτή είναι μια κατάσταση γενικά μιας αναπτυγμένης χώρας και μορφωμένων ανθρώπων. Δεν το συγχώρησα από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, του Παντελήμωνος και Θεοφιλής Πελαχνού. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμεντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδελφοί μου στο Ισλάμ, το Ισλάμ είναι η θρησκεία της δικαιοσύνης, της ανοχής, της ειρηνικής συνύπαρξης και ο μουσουλμάνος είναι αυτός που φέρνει πάντα την ασφάλεια, την ειρήνη παντού, στην χώρα του και σε όποια άλλη χώρα που ζει ή επισκέφτεται, είτε είναι χώρα μουσουλμανική είτε χώρα μη μουσουλμανική, διότι η θεώρηση που παίρνει ή που χορηγείται από το κράτος θα έχει ασφάλεια αυτός ο ίδιος. Έτσι και ο μουσουλμάνος με την σειρά του πρέπει να τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι και να παρέχει και ο ίδιος με την ύπαρξή του ειρήνη και ασφάλεια, διότι είναι καθήκον που το απαιτεί η παρουσία του. Απαγορεύεται να πάρει κάτι από τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί άδικα, ή να ξαπατήσει την τιμή τους ή να λιλατήσει τις περιουσίες τους χωρίς την άδεια τους. Πρέπει όμως σήμερα να είναι ο καλύτερος πρεσβευτής για την θρησκεία του, τη χώρα του, τον πολιτισμό του. Τη στιγμή που εξέρχεται σε μια ξένη χώρα, δηλαδή στη χώρα υποδοχής, πρέπει
να τηρήσει την συμφωνία και να μην και να εντάσσεται ο ίδιος στους νόμους. Εκείνο λέει το Κοράνο, εκείνοι που παραβιάζουν την διαθήκη του, εκείνος που παραβιάζει την διαθήκη του με τον Αλλά και διακόπτει εκείνο που πρέπει να συνεχίσει, είναι εκείνος που θα έχει την κατάρα. Αν ένας άνθρωπος εισέλθει σε μία χώρα μη μουσουλμανική, πρέπει να μεν λιλατίσει την περιουσία τους. Πρέπει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι του χορηγούν την άδεια διαμονής, την θεώρηση εισόδου, να τον εμπιστεύονται. Δηλαδή να μην τους κάνει κακό με οτιδήποτε τρόπο. Λέει ο ποιητής, η τήρηση των υποσχέσεων είναι ένα χαρακτηριστικό των γονιόδρων ανθρώπων και η παραβίαση των υποσχέσεων είναι χαρακτηριστικό των λεχηρητών. Εκτός από την τήρηση των υποσχέσεων, όλα τα άλλα δεν λογαριάζονται. Εκλεπαρούμε τον Αλλά των παντελήμων, τον Κύριο του Σύμπαντος, να μας οδηγήσει στον καλό τρόπο και να μας χαρίσει καλά ήθη και να μας απομακρύνει από κάθε κακό. Αμήν.